Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές επίσης και καλή χρονιά. Θα το δούμε να συμβαίνει τελικά, έτσι, το ολοκληρωμένο σύστημα για τα σκύβαλα. Όσο πληρώνουμε θα πετάμε. Εξηγήστε μας το πλαίσιο και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε ακριβώς τώρα. Ναι, το πλαίσιο θα αλλάξει ολοκληρωτικά και σε αυτό θα συμβάλλει και η νέα δομή των τοπικών αρχών, η οποία μπαίνει σε εφαρμογή από την επόμενη χρονιά. Συμπίπτουν τα δύο και όλες μας οι υποχρεώσεις για τη νέου τύπου διαχείριση, νέα πιο ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων μας, τίθενται σε ισχύ από το 23, 24 και 25 και στη συνέχεια. Πότε ξεκινάει όμως, ποια είναι η ημερομηνία που μπαίνει σε εφαρμογή όλο αυτό? Η εφαρμογή είναι το 2024. Αρκετοί δήμοι όμως είναι έτοιμοι και θα προχωρήσουν από το 2023 προς το τέλος της χρονιάς να ξεκινήσουν. Τίθεται σε εντελώς διαφορετική βάση η όλη διαχείριση απορριμμάτων. Για όλους τους τύπους απορριμμάτων που έχουμε στις οικίες μας, στα ξενοδοχεία και στις αστικές περιοχές, τίθενται πλέον, κύριε Μίχαλε, στόχοι που πρέπει να κάνουμε, να τους επιτύχουμε το 2023, 2024, 2025 και 2030. Ναι. Οι στόχοι αυτοί αφορούν ξεχωριστές ροές αποβλήτων, δηλαδή τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα, τα ρούχα, τις συσκευασίες των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών, τα οργανικά τροφικά αποφάγια, δηλαδή απόβλητα που βγάζουμε στις οικίες μας και στα ξενοδοχεία και στα διαμερίσματα. Όλα αυτά θα μπουν σε μια νέα μορφή, όπου θα τα συλλέγουμε και θα τα διαλέγουμε ξεχωριστά από το σπίτι μας. Ωραία. Να τα πάρουμε μια σειρά. Εγώ πόσες διαφορετικές σακούλες και κάδους πρέπει να έχω στο σπίτι μου τώρα? Ναι, ακριβώς αυτό. Να μην φοβηθούμε ούτε οι πολίτες, διότι η επιπρόσθετη νέα σακούλα που θα μπει στη ζωή μας είναι για τα οργανικά αποφάγια. Άρα δύο αυτά θα έχω. Μία για τα ανακυκλώσιμα και μία για τα οργανικά. Ναι, και τα υπόλοιπα, τα οποία θα ελαχιστοποιηθούν παραπάνω, εφόσον θα βγάζουμε όλα τα αποφάγια από μέσα. Έτσι, αντί δύο σακούλες που έχουμε σήμερα, θα ξεχωρίσουν και τα οργανικά και θα γίνουν τρεις. Μα οι περισσότεροι μία σακούλα έχουν, τα ρίχνουν όλα μέσα, διότι δεν έχουν καμία πίστη ούτε στην ανακύκλωση, ούτε μέσα στο μυαλό τους έχουν ότι πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό των αποβλήτων. Ναι, νομίζω ότι μετά από 12 χρόνια ανακύκλωσης εθελοντικής, σε εθελοντική βάση, είναι η ώρα όπου θα εφαρμοστεί η νομοθεσία τον Ιούλιο του 2024, όπου δια νόμου θα πληρώνουν πρόστιμα. 400 ευρώ και άνω θα έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πρόστιμα οι δήμοι στις σακούλες των μειχτών, εάν έχει μέσα ανακυκλώσιμα ή οργανικά αποφάγια. Πώς θα γίνεται ο διαχωρισμός όμως σε μια πολυκατοικία με 20 διαμερίσματα? Πώς θα γίνεται και πόσους κάδους θα πρέπει να αλλάζουμε, να έχουμε έξω από το σπίτι μας? Έχουμε κάδους? Όχι, κάποιους άλλους δεν θέλουμε. Θα περνά να τα παίρνει το απορριμματοφόρο του Δήμου, τα οργανικά αποφάγια και τα μειχτά, όπως και σήμερα, αλλά θα είναι σε διαφορετικές σακούλες. Η ανακύκλωση τρέχει ξεχωριστά. Δεν θα αυξηθούν οι κάδοι. Τώρα, στις πολυκατοικίες είναι ένα θέμα αυτό που έχετε εντοπίσει πολύ σωστά. Θέλει καλύτερη οργάνωση η λεγόμενη διαχειριστική επιτροπή που δια νόμου υπάρχει στις πολυκατοικίες. Και εκεί επικεντρώνεται η προσπάθεια μας. Ένα χρόνο πριν τώρα, για να δούμε πώς θα δουλέψουν σωστά οι διαχειριστικές επιτροπές των πολυκατοικιών, όπου θα πρέπει να κλειδώνουν με κάδους τους κάδους τους και να έχει κλειδί ο κάθε ένοικος, ώστε, με νέους κάδους εννοείται, ώστε να μπορεί κάποιος να βρει ποιος και τι. Από την άλλη όμως, να μην απογοητεύσουμε τους πολίτες. Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων κάνουν προγράμματα που θα δώσουν εξοπλισμό στις τοπικές αρχές, της τάξης των 85 εκατομμυρίων για τα επόμενα 3 χρόνια, όπου οι τοπικές αρχές θα εξοπλιστούν με ό,τι ζητήσουν. Έχουμε τώρα το σχέδιο που τρέχει και μας υποβάλλουν προτάσεις για να αγοράσουν εξοπλισμό και να διευκολύνουν αυτήν τη χωριστή συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων. Καλά, δεν θα πρέπει να το σκεφτεί ο κάθε δήμαρχος μόνος του. Υπάρχουν τα διεθνή πρότυπα που πρέπει να, να ακολουθήσουν. Αναγκάζονται οι δήμαρχοι τώρα να δουλέψουν μαζί συλλογικά με σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία των συμπλεγμάτων των τοπικών αρχών. Με το νέο σχέδιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, για να ρωτήσω, εγώ είμαι Λευκοσία, υπόθεση εργασίας. Είμαι Μονήρης, ζω σε ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών. Τα σκουπίδια μου αντιλαμβάνεστε πόσα είναι. Έρχεται η λυπητερή στο τέλος του χρόνου, 200 ευρώ. Θα πληρώνω πιο λίγα τώρα? Βεβαίως. Όταν κάνετε διαλογή στο διαμέρισμα σας στα αποφάγια και στα ανακυκλώσιμα, μετά θα αγοράζετε τη σακούλα για τα υπόλοιπα. Άρα η σακούλα για τα υπόλοιπα, από τη στιγμή που θα πέσει κάτω το μέγεθος και ο όγκος και το βάρος των υπόλοιπων, θα χρειάζεστε πιο λίγες σακούλες και ανάλογα με τη διαχείριση, με τη διαλογή που θα κάνετε και το ξεχώρισμα. Ναι. Όμως οι Δήμοι έχουν το δικαίωμα να χρεώνουν τους κατοίκους με έναν πάγιο, το οποίο σήμερα υπάρχει το πάγιο, δηλαδή από τα 200 ευρώ που πληρώνουμε σήμερα, ένα 80 ή 100 ευρώ είναι πάει σε άλλα, ως πάγιο σε άλλες δραστηριότητες που κάνει ο Δήμος. Θα πληρώνω και 100 ευρώ πάγιο και ό,τι πετάω. Ναι, σήμερα πληρώνουμε και πάγιο στους Δήμους. Αυτό το πάγιο δεν θα χαθεί, αλλά θα μειωθεί. Και θα μειωθεί ακόμα παραπάνω ο τύπος, το πώς θα μαζεύονται. Υπάρχει πρόνοια επίσης πολύ σημαντικό, κύριε Μιχαλέ, ότι μπορούν να κάνουν κοινωνική πολιτική οι τοπικές αρχές. Δηλαδή να εντοπίσουν οικογένειες με πολλά μέλη, μάλιστα, ή με βρέφη, τα οποία βγάζουν πολλά απόβλητα όταν έχουν τα πανάκια κτλ. Και να τους χορηγούν δωρεάν αριθμό σακούλων ετήσια ή μηνιαία. Αυτή η κοινωνική πολιτική ζητήθηκε, μάλιστα, και πολύ σωστά περιλήφθηκε στην νομοθεσία όταν συζητούσε στη Βουλή. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Από τα τέλη του 23, ναι, σε κάποιους Δήμους είπατε. Ναι. Άρα σκέφτομαι εγώ τώρα εξαιρέσεις, γιατί είμαι πονηρός. Δεν θα μπορώ να πάω να πετάξω στη διπλανή πολυκατοικία στον κάδο τα απορρίμματά μου. Όχι, δεν θα έχω πρόστιμο αν το κάνω αυτό. Όχι, δεν θα μπορεί. Αν σκεφτούμε όμως ότι... Αν το κάνω θα έχω πρόστιμο. Όταν κάποιος σε δει, ναι, θα υπάρξει πρόστιμο. Οι υπαλλήλοι των Δήμων, οι οποίοι θα αυξηθούν, ευελπιστούμε, για να επιθεωρούν και αυτά τα θέματα, βεβαίως θα υπάρχει πρόστιμο ξεκάθαρα. Και το κάθε σύμπλεγμα θα έχει τις δικές τους σακούλες με τυπωμένες το όνομα του συμπλέγματος. Α, μάλιστα. Και θα μας παραδίδονται στο σπίτι δηλαδή. Μπράβο. Ή θα αγοράσουν από τα δημαρχία ή από κάπου αλλού. Μπλέξιμο μας ακούγεται. Για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Όχι, είναι απλό. Απλό είναι στην ιδέα, αλλά πρέπει να το εφαρμόσουμε σε πολυκατοικίες, οι οποίες είναι και τεράστιες μέσα στα αστικά κέντρα. Ναι. Μάλιστα. Η μεγαλύτερη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουμε είναι να δουλέψουν σωστά οι διαχειριστικές επιτροπές των πολυκατοικιών. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Τώρα, ναι, κύριε Χατζηπαναγιώτου, πριν σας αποδεσμεύσουμε, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αλήθεια ότι υπάρχει ένα σπίτι εκεί στην επαρχία Πάφου που δεν του συνδέουν, λέει, το ρεύμα γιατί έχει νυχτερίδες. Ένα σπάνιο είδος νυχτερίδας. Και με δική σας γνωμοδότηση δεν γίνεται αυτό, του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ναι. Έχουν όλα τα δικαιολογητικά και δεν έχουν ρεύμα οι άνθρωποι. Πώς γίνεται? Το τμήμα περιβάλλοντος καταρχήν δεν είναι το τμήμα το οποίο βάζει ρεύμα ή δεν βάζει. Το ρεύμα το βάζει η αντίστοιχη εταιρεία της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμως επικαλείται τη δική σας έκθεση. Ναι, να σας πω. Το βλέπουμε κιόλας ποιο είναι. Ολοκαίνουργιο σπίτι, έχει όλες τις άδειες, μια χαρά ρεύμα δεν έχει. Ναι. Είναι δύο οικίες αυτές. Είναι σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από το όριο ανάπτυξης, δηλαδή την κατοικημένη περιοχή, ναι, του ορίου ανάπτυξης του χωριού. Η μία από αυτές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχω πληροφορηθεί ενώ έγκαιρα τώρα, έχει την πολεοδομική άδεια και την άδεια οικοδομής. Είχαμε ερωτηθεί εμείς κάποιους μήνες πριν, όταν είχαν εκδοθεί οι άδειες, η πολεοδομική και η άδεια οικοδομής, και τυχαίνει, εδώ είναι το θέμα, ότι η απόσταση αυτή που των 2 χιλιόμετρων από το όριο ανάπτυξης έρχεται και κοντεύει στα 500 μέτρα από το μοναδικό καταφύγιο αναπαραγωγής πανκύπρια, μοναδικού είδους νυχτερίδο. Και το επαναλαμβάνω, μοναδικό καταφύγιο, όπου πανκύπρια το συγκεκριμένο ίδιος πάει και αναπαράγεται εκεί. Και είναι στα 500 μέτρα. Δεύτερο, για να πάει το δίκτυο ηλεκτροδότησης να επεκταθεί στις κατοικίες αυτές, ναι, θα περάσει από σχεδόν 700 μέτρα απόσταση νέων πυλώνων. Αυτοί είναι οι πυλώνες στα 700 μέτρα, τα επιπρόσθετα από το ήδη 2 χιλιόμετρα κοντεύουν του καταφυγίου αυτού. Και το χειρότερο είναι ότι δίνονται αυτόματα δικαιώματα σε όσους περάσει το δίκτυο μπροστά ηλεκτροδότησης, για να κάνουν νέες κατοικίες στο πουθενά, 2 και 2,5 χιλιόμετρα μακριά από το όριο ανάπτυξης. Είναι παράνομες αυτές οι κατοικίες εκεί, έτσι όπως το λέτε, είναι ότι κάνανε λάθος οι άνθρωποι. Όχι, η μία είναι νόμιμη, έχει και πολεοδομική και άδεια οικοδομής. Όμως, το τμήμα περιβάλλοντος δεν μπορεί να αποκρύψει ότι βρίσκεται και θα επηρεαστεί την πορεία ηλεκτροδότησης των μοναδικών καταφύγιων αναπαραγωγής Παγκύπρια, του οποίου περιλαμβάνει ήδη προστατευόμενα και πάμε κατευθείαν δικαστήριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το λέω με όλη μου την συνείδηση και γνωρίζοντας ότι ένας πολίτης ο οποίος παίρνει πολεοδομική άδεια αναμένει να έχει και ρεύμα στην οικία του. Μα είναι δυνατόν να μην έχει ρεύμα. Είναι απίστευτο αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εμείς είχαμε ερωτηθεί και εκφράσαμε αυτή την άποψη. Δεν μπορώ σαν διευθυντής να αποκρύψω τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Να το αποκρύψουμε. Σκέφτομαι τώρα να έχεις πάρει δάνειο, να έχεις δώσει 250-300 χιλιάρικα για να χτίσεις αυτό το πράγμα και να αγοράσεις και το οικόπεδο. Ναι. Να έχεις σπαταλήσει χρόνο, χρήμα, διάθεση και πόρους και στο τέλος να έρχεται κάποιος και να σου λέει δεν μπορώ να σου βάλω ρεύμα γιατί έχει νυχτερίδες. Ναι. Είμαστε στη διάθεση της ΑΕΚ και της πολεοδομίας και του επάρχου που την τελευταία στιγμή και αφού πήραν πολεοδομικές άδειες 2 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό, από τα όρια της οικιστικής του χωριού, από το κέντρο του χωριού μπορεί να είναι παραπάνω και κοντά για να δούμε, διότι εάν η ηλεκτροδότηση αυτή θα περάσει από άλλα 700 μέτρα και θα δοθούν δικαιώματα για να χτίσουν άλλες αριθμών κατοικιών, δεν θα πω πόσον ιόη, τότε τα πράγματα χειροτεύουν για το καταφύγιο, το οποίο θα ακυρωθεί, οπότε θα έχουμε ξεκάθαρα, θα είμαστε σε παράβαση εναντίον της οδηγίας. Ωραία, 2 ερωτήσεις. Πρώτον, μπορεί να περάσει υπόγεια το ρεύμα για να μην επηρεαστεί εκεί η κατάσταση. Θα μπορούσε να μελετηθεί και αυτό. Είμαι γεννήτρια. Η γεννήτρια θα κάνει θόρυβο. Εσείς θέλετε μέσα στο σπίτι σας να βαράει μια γεννήτρια, μπουμ μπουμ. Είναι δύσκολο. Υπάρχουν συστήματα απομόνωσης, σύγχρονα συστήματα τα οποία δεν κάνει θόρυβο. Ναι. Υπάρχουν σύγχρονα συστήματα. Είμαστε στη διάθεση όμως, διότι είμαστε και εμείς μέρος της κοινωνίας και πρέπει να συνεισφέρουμε σε όλες τις παραμέτρους που είμαστε ενταγμένοι. Σύμφωνοι. Εσείς, εκ της θέσεώς σας, τέλος πάντων, το τμήμα περιβάλλοντος μπορεί να εμποδίσει την ΑΕΚ από το να βάλει ή απλώς γνωμοδοτεί, το δίνει στη δημοσιότητα? Το τμήμα περιβάλλοντος δεν την εμποδίζει. Ανάφερε ότι αν περάσει δίκτυο με πασάλους στα επόμενα 700 μέτρα για να πάει εκεί, αυτό θα έχει σημαντική επίπτωση στην προστασία του ευρύτερου καταφυγίου που είναι οικότοπος Παγκύπρια μοναδικός. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, να είστε καλά. Σε πολύ λίγο, να πούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητοί φίλοι, θα έχουμε και την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, την κυρία Νίτσα, να μας πει και εκείνη τον πόνο της. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, είναι μια